Βοηθήστε λίγο όλοι να τελειώνουμε, συνάδελφοι. Εγώ δύο πραγματάκια θα πω έτσι κι αλλιώς. Με υπερκάλυψαν. Συγγνώμη, να ετοιμάζετε. Συνήθως το κάνει ο Καβαλάρης, αλλά τώρα. Λοιπόν, καταρχήν να ορίσουμε λίγο, να ξαναβρούμε λίγο το ρόλο μας. Τι είναι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος? Είναι ο σύμβουλος φαρμακευτικής πολιτικής του Υπουργείου. Εντάξει. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση και της κατάστασης, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση του ρόλου μας και θα πρέπει να έχουμε και επίγνωση του αντικειμένου το οποίο ουσιαστικά παρέχουμε ως κοινωνικό αγαθό στους ασφαλισμένους, στους ασθενείς μας. Τα μη αποζημίωνα φάρμακα είναι μια αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει να διατηρηθεί βιώσιμο το σύστημα. Δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από αυτό. Εντάξει. Είναι φάρμακα, αυτό θα πρέπει να το βγάλουμε παρά έξω. Είναι φάρμακα για τα οποία υπεύθυνοι 100% είμαστε εμείς παγκοσμίως οι φαρμακοποιοί και αυτό θα πρέπει να το περάσουμε παρά έξω. Είναι όμως μη αποζημιούμενα φάρμακα. Δεδομένης της φαρμακευτικής δαπάνης σήμερα κλειδωμένη στα 2 δις, για να μπορέσουμε να φροντίσουμε να έχουμε πρόσβαση σε νέες θεραπείες και να εξασφαλίσουμε στο σύστημα και τους ασφαλισμένους του τις νέες θεραπείες, δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτά τα φάρμακα πρέπει να μπουν ξανά σε καθεστώς κάλυψης από το ασφαλιστικό ταμείο. Διότι είναι ανεδαφικό. Είμαστε εκτός πραγματικότητας. Έτσι. Λοιπόν, αναλωθήκαμε πάρα πολύ σε κομματικούς χρωματισμούς και έχουμε αφήσει την ουσία των πραγμάτων. Και η ουσία των πραγμάτων είναι τι θα κάνουμε σήμερα. Ποιες είναι οι προτάσεις για το πώς θα βγούμε παρά έξω. Γιατί εδώ μέσα ο καθένας μπορεί να είπε τα δικά του. Στο τέλος δεν βλέπω να υπάρχουν προτάσεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σήμερα έχουμε στα χέρια μας ένα ΙΔΕΑΦ και μια ΕΤΕΣΤΑ. Τα οποία μείναν. Καλώς και κακώς μείναν. Για μένα καλώς, το έχω επισημάνει πολλές φορές. Πρωτίστως, ως φαρμακοποιοί, πρέπει να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα. Το είπαν πιο πριν, το είπε χαρακτηριστικά ο Τάσος Τερζής προηγουμένως. Δεν θέλω να επιστρέψω ξανά. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπείτε στη διαδικασία και στο YouTube να παρακολουθήσετε και μια ομιλία την οποία πράξαμε στο Ρέθυμνο με τον Γιώργο τον Κουτέπα. Αναφορικά με το ρόλο αυτών των δύο σχηματισμών του Πανελληνίου και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν για την επόμενη μέρα του φαρμακείου. Πρέπει αφενός η ΕΤΕΣΤΑ, το ΙΔΕΑΦ, να δημιουργήσει χθες προϊόντα και πρωτόκολλα, τα οποία η ΕΤΕΣΤΑ μετέπειτα να βγει και να παρουσιάσει στο ελληνικό δημόσιο το χρηματοοικονομικό όφελος από το οποίο μπορεί να αντλήσει από αυτά. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τη βιωσιμότητά μας μέσα από τη βιωσιμότητα του συστήματος. Λοιπόν, οι διαθέσεις γενικά του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αφήνουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το τι μελιμεγενέστε στη συνέχεια. Θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και θα πρέπει αυτό να το αποφασίσουμε σήμερα και να ξέρουμε, επιστρέφοντας πίσω, τι ακριβώς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε. Η θέση η δική μας και η δική μου προσωπικά είναι ότι καλώς θα πρέπει να υποστηρίζουμε το ρόλο μας γενικότερα, αλλά δεν πάβει το φαρμακείο να πληρώνει τους φόρους του, να έχει συγκεκριμένα κόστη και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και χρηματοοικονομικά. Εκ των πραγμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί και έτσι. Δεν γίνεται να υφίσταται διαφορετικά. Σήμερα, αν τα μισηφά φύγουν από το φαρμακείο, θα υπάρχει ναι μεν μία χασούρα, αλλά θα πρέπει να περάσουμε στους έξω ότι η ιστορικότητα που έχει να μας δώσει θα κλείσω με αυτό, πανευρωπαϊκά, σε όλες τις χώρες τις οποίες έχει ουσιαστικά απελευθερωθεί το καθεστώς, η αγορά διπλασιάστηκε, τα φαρμακεία διατήρησαν το 72% περίπου. Στην Ελλάδα πιστεύω ότι αυτό θα φτάσει μέχρι το 80%. Πρέπει να πείσουμε τους έξω ότι δεν πρόκειται μόνο για οικονομικό παράγοντα, γιατί
Εκ των πραγμάτων, η απελευθέρωση ουσιαστικά θα έδινε μεγαλύτερα ωφέλη στο φαρμακείο και ότι πρόκειται για ένα ζήτημα δημόσιας υγείας. Αυτό ήθελα να πω και σας χαιρετώ με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, έχω και την έκθεση αυτή τη στιγμή, την οποία δεν ξέρω πότε θα καλέσω να διαβάσω. Είμαι ο μόνος που έμεινα από την Επιτροπή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποχωρήσω κι εγώ. Έτσι. Πρέπει να δώσετε χώρο και σε αυτό. Η κυρία Κουτεντέ, ευχαριστούμε να ετοιμάζεται τον κύριο Ζήκα.